Αυτό. Και επίσης κάτι άλλο. Το αν ο κύριος Αλεβιζόπουλος είναι Ναζί, αυτό δεν το γνωρίζω. Όμως θα ήθελα να πω κάτι για μήπως και προβληματιστούν οι τηλεθεατές και εσείς ο ίδιος. Όλα τα στοιχεία που έχει δείξει μέχρι τώρα ο κύριος Αλεβιζόπουλος είναι από έντυπα της Γερμανίας και από διάφορα πρόσωπα της Γερμανίας. Μήπως μόνο στη Γερμανία υπάρχει αυτή η καταπίεση όσον αφορά τη Scientology? Εάν είχε άλλα στοιχεία από άλλες χώρες, σαφώς θα ήταν αντίθετα. Έχει νομίζω παρουσιάσει και από άλλες χώρες, αλλά στη Γερμανία παρουσιάζει τα γερμανικά, είναι διότι ο πατήρ Αντώνιος γνωρίζει άριστα τα γερμανικά και έτσι μπορεί να παρακολουθεί τα πράγματα πιο άνετα. Ναι, αλλά για να είναι ευρύτερα ενήμερος, ναι, θα έπρεπε να... Δηλαδή όποιος έχει στοιχεία από τη Γερμανία πάει να πει ότι είναι Ναζί. Εγώ δεν το είπα αυτό. Εσείς το υπονοείτε, ας πούμε. Κάτσε να δείτε, εγώ έχω έναν προβληματισμό, γιατί μέχρι τώρα... Εγώ απαντάω στον προβληματισμό σας. Έχω μόνο έντυπα στις Γερμανίες. Μάλιστα. Και εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν χιλιάδες έντυπα σε όλο τον κόσμο που οι Σαϊντολόγοι και όλοι οι Σαϊντολόγοι σε όλο τον κόσμο ευημερούν και προκόβουν. Εμείς είμαστε ζωντανά παραδείγματα στην Ελλάδα, πάρα πολλές οικογένειες, αμέτρητες, με παιδιά, με εγγόνια, με πολύ καλές δουλειές, ευημερούμε και προκόβουμε και πραγματικά είμαστε ένα πολύ ηθικό και ζωντανό παράδειγμα για τους υπόλοιπους που θέλουν να κατηγορούν. Εμείς μπορούμε να έρθουμε όποτε μας καλέσετε, με τις οικογένειές μας, με τους συγγενείς μας και να σας δώσουμε οτιδήποτε απαντήσεις θέλετε για τη Σαϊντολογία. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Γεια σας. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντική η συνεισφορά της ακροάτριας που είναι Σαϊντολόγος βέβαια και δεν το κρύβει η γυναίκα και δεν έχει λόγο να κρύψει το πρόσωπό της γιατί δεν πιέζεται ούτε τρομοκρατείται από κανέναν. Λοιπόν, δεν ήμουν έτοιμος για αυτήν την ερώτηση, αλλά νομίζω ήδη απαντήθηκε. Είπαμε πως το 1984 το Ευρωκοινοβούλιο, δηλαδή όλες οι χώρες της Ευρώπης που εκπροσωπούνται, ασχολήθηκε με τις ομάδες αυτές και ιδιαίτερα με τη Scientology. Συμπτωματικά έχω μαζί μου δύο χαρακτηριστικά πράγματα. Εδώ είναι μία έκθεση επίσημη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Αυστρίας για τις ομάδες αυτές, μέσα στις οποίες υπάρχει βέβαια και η Scientology και κυρίως εγγράφηκε αυτό, όπως και όλα τα άλλα, για να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί. Εδώ έχω ένα καταπληκτικό βιβλίο, είναι από την Ελβετία, λοιπόν, και αυτό το βιβλίο είναι ακριβώς για να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Και φυσικά μέσα σε αυτό το βιβλίο αναφέρεται πρώτη και καλύτερη θα έλεγα η Scientology, δεν είναι στην αρχή βέβαια. Λοιπόν, και αυτές οι κυβερνήσεις θα μπορούσα να σας αναφέρω και από στην Αγγλία συμβαίνει τρομερά πράγματα και στην Αμερική. Έχω εδώ από την Αμερική. Μα ήδη αναφερθήκατε και στην Αγγλία και στην Αμερική. Στην Αγγλία συνέβη το εξής καταπληκτικό. Λοιπόν, μία κοπέλα πήγε ένας νέος και την πήρε χωρίς τη θέλησή της από τη Σαϊντολογία και ήταν ενήλικας. Λοιπόν, και έγινε μήνυση, πήγαν στα δικαστήρια και οι ένορκοι εδικαίωσαν το νέο αυτό διότι κατά την αντίληψη του δικαστηρίου η κοπέλα αυτή δεν ήταν με τη θέλησή της εκεί, της είχε γίνει πλήση εγκεφάλου. Αλλά νομίζω ότι το γεγονός ότι πρωτοβουλίες γονέων υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Το 1981 έγινε ένα παγκόσμιο συνέδριο πρωτοβουλειών γονέων στο Παρίσι. Είχα πάει και εγώ. Μάλιστα δεν είχε κοινοποιηθεί και όταν οι Σαϊντολόγοι το γνώριζαν χωρίς να έχει κοινοποιηθεί και όταν αρχίσαμε μέσα σε ένα πάρκο του συνεδρίαση οι Σαϊντολόγοι είχαν μηχανές απ' έξω, είχαν μαζευτεί και μέσα από τις αμαρίες προσπαθούσαν να φωτογραφίσουν τους γονείς για να μπορέσουν να τους εκβιάσουν. Και αυτό είναι μια απάντηση στην κυρία. Πατέρα Αντώνια, γιατί αμφιβάλλετε ότι μπορεί να υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι είναι στην οργάνωση, οι οποίοι έτσι νιώθουν ευτυχισμένοι? Κοιτάξτε, όταν είναι κανένας... Αφού αυτόν τον τρόπο ενστερνίζονται ζωής, νιώθουν έτσι ευτυχισμένοι. Ναι, αλλά δείτε το ερώτημα κατά πόσον έχουν συνέστηση του πράγματος. Αλλά αυτό είναι προσωπικό τους πλέον, αυτό είναι προσωπική τους ιστορία. Προσωπική τους ιστορία. Λοιπόν, θα ήθελα να αναφέρω σαν εισαγωγή στο θέμα το οικονομικό και τις εταιρείες.
Ούμαν ρωτήσατε. Ναι, την όσα μπορεί να μας την πει το Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων η κυρία Τουλούπη, η οποία την έζησε από πρώτο χέρι. Έτσι είναι η κυρία Τουλούπη. Ναι. Και εσείς να μας πείτε για την Ούμαν. Ναι, σύμφωνοι. Τι είναι ακριβώς αυτό το Ούμαν στην Ενάσεων. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η Ούμαν... Και τι σχέση έχουν με τη Σαντιολογία. Ούμαν Ιντερνασιονάλ. Ναι. Αυτή είναι μία από τις πολλές επιχειρήσεις οι οποίες συμπλέκονται, δεν, νομικά δεν εντάσσονται απόλυτα, αλλά συμπλέκονται με τη Σαντιολογία. Δεν είναι διχατρική, ας πούμε, ναι. Ναι, εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα βιβλίο, Wise. Ναι, που... Ορίστε. Μάλιστα. Ορίστε, λέγεται. Ναι. Κατά τύχη αγαθή παρακολουθώ την εκπομπή σας. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Λίγο πιο δυνατά, παρακαλώ. Μάλιστα. Κατά τύχη εξαιρετική παρακολουθώ την εκπομπή σας. Συγχαρητήρια, αποτελεί μια όαση βροσερή και διδακτική στον ποταμό του κινησμού και της τηλεαποχάβνωσης που επικρατεί γενικότερα, και πιστεύω ότι έχω κάποια χρήσιμα πράγματα να συνεισφέρω. Έρχομαι από τη Γερμανία και έχω αυτή... Το όνομά σας? Ηλιόπουλος, είμαι ιστορικός και έχω αυτή τη στιγμή μαζί μου τυχαία την εφημερίδα, την Süddeutsche Zeitung του Σαββατοκύριακου του παρελθόντος, όπου είχε ένα αφιέρωμα σχετικό ακριβώς με το θέμα της Scientology. Αν μου επιτρέπετε και το κρίνετε σκόπιμο, θα μπορούσα να αναφέρω κάποια πράγματα τα οποία... Πέστε μας. Μάλιστα. Πρώτα-πρώτα υπάρχει εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη μεταξύ άλλων με τον κύριο Τόμας Γκάντο, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος δογμάτων και ιδεολογιών του Βερολίνου, κρατικός λειτουργός, ο οποίος εξηγεί περί τίνος πρόκειται και λέγει ότι το επικίνδυνο στην αίρεση αυτή, τσιτάρω, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, τη Scientology, ψάχνουν, απευθύνονται όχι σε αδαείς, σε προκατηλημένους, σε φρίσκους, αλλά σε έξυπνους, ευφυείς, ετοιμόλογους, ιδεαλιστές ανθρώπους, 16 έως 36 ετών, ως επιτοπλίστων με πολύ καλή επαγγελματική και κοινωνική κατάρτιση, με χρήματα και με πολύ καλά προσόντα. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, δεύτερο, είναι ότι ο κύριος αυτός, ο οποίος ασχολείται με το θέμα αυτό διαμακρού, εξηγεί ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο το να φύγει κανείς από την οργάνωση, και τούτο διότι είναι πάρα πολύ εύκολο να πάει κανείς, αλλά μέσα από τα ψυχοτρίκ και την όλη τεράστια ψυχολογική τρομοκρατία η οποία εξασκείται, καθίσταται de facto αδύνατο το συνέστημα που έχει κανείς όταν θέλει να αποχωρήσει, εάν φτάσει καν στο σημείο να θέλει να αποχωρήσει, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει αυτό. Κάτι που πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι την χάνουν θύματα αυτής της οργανώσεως δεν είναι, όπως ίσως νομίζουμε εδώ στην Ελλάδα, ούτε φρίσκοι, ούτε τίποτα γιαγιάδες και παππούδες, ούτε τίποτα αμαθείς και αγράμματοι άνθρωποι. Πρόκειται για επαγγελματίες, τεχνοκράτες, γιάπης κατά την κοινώς επικρατούσα διάλεκτο, στρατιωτικούς. Ειδικά στη Γερμανία έχει κάνει φράξη οργάνωση, και αυτό εξηγεί και την αντίδραση η οποία έχει προκύψει. Επειδή ακριβώς υπάρχουν και κάποιοι πυρήνες αντιστάσεως στη γερμανική κοινωνία μετά από όσα συνέβησαν με τον πόλεμο κλπ., κάποιοι πυρήνες ανθρώπων οι οποίοι έχουν φοβερή ευαισθησία απέναντι σε κάθε τι το ολοκληρωτικό και προσπαθούν την ενσπέρματη, την ενγενέση ολοκληρωτική δομή να την καταπολεμήσουν, για το λόγο αυτό και υπάρχουν αυτές οι αντιστάσεις. Επίσης, από τα όσα άκουσα από τους υπέρ της οργανώσεως ομιλήσατες στην αρχή της εκπομπής σας, είδα με έκπληξη ότι λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα τα οποία ακούω επανειλημμένως στα talk show και στα συναφή δημοσιεύματα και εκπομπές στην γερμανική τηλεόραση όποτε αυτοί έρχονται. Είχε ομιλήσει κάποιος κύριος προηγουμένως και είχε αναφέρει για ναζί, για φασίστες, είχε κατηβρήσει και τους ομιλητάς και ούτω καθεξής. Τα ίδια ακριβώς πράγματα είχε πει προκαιρού ένας άλλος κύριος στα γερμανικά σε μια αντίστοιχη εκπομπή, και μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι εξανέστη ο Υπουργός Εργασίας, ο Γερμανός, ο κύριος Νόβερτ Μπλουμ, καθώς και μια κυρία Εβραία η οποία ήταν παρούσα, εξανέστησαν, διότι είπαν, αυτοί της Scientology ότι εμείς λίγο πολύ είμαστε σαν τους Εβραίους σήμερα στην Ευρώπη και στη Δύση, μας κυνηγούν. Και λέει, δεν είναι δυνατόν, είναι θράσος απίθμενο αυτό, να παρουσιάζετε τον εαυτό σας κατά τέτοιο τρόπο διοκόμενο, να φαίνεται σε τέτοιες μορφές ψυχολογικής και ιδεολογικής τρομοκράτησης του αντιπάλου, που να ταυτίζετε κάθε αντίπαλό σας με τους Ναζί και εσάς με τα μεταθύματα, Εβραίους είτε οι οδήποτε άλλους ανθρώπους.
Ένα άλλο επιχείρημα το οποίο είπατε χρησιμοποίησαν οι προλαλήθαντες και χρησιμοποιείται κατά κόρον και στο εξωτερικό είναι αυτό το οποίο λένε ότι εμείς, εν πάση περιπτώσει, ενδιαφερόμεθα να έχουμε τις πεποιθήσεις μας. Πού είναι το πρόβλημα? Το Σύνταγμά μας παράσχει ελευθερία και την αναγνωρίζει την ελευθερία των πεποιθήσεων, θρησκευτικών και άλλων. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ λεπτό σημείο. Είναι ένα πάρα πολύ λεπτό σημείο και πιάνει τόπο συνήθως, διότι ξεχνούμε ότι τα συντάγματα τα προηγμένα στις δυτικές χώρες αυτή τη στιγμή ορίζουν ότι υπάρχει η κατοχύρωση της ελευθερίας, της πίστεως, της πεποιθήσεως, συνάμα υπάρχει και η ανάγκη προστασίας του πολίτη από τις ολοκληρωτικές ιδεολογίες και κινήσεις. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ λεπτό σημείο, αξιότιμε κύριε Διευθυντά και κύριοι συνομιλητές, διότι εδώ είναι ακριβώς και το πρόβλημα το δικό μας, ως Ελλάς. Και για να μην μακρηγορώ, συμβαίνει το εξής. Ναι, αν θέλατε, συντομεύστε. Ναι, η χώρα μας είναι ανοχήρωτη απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Πέραν ενός ανθρώπου, τον οποίο δεν γνωρίζω εξόψεως, σήμερα τον είπα στην τηλεόραση, τον γνώριζα μόνο από μερικά γραφτά του, τον ιερέα τον κύριο Αλεβιζόπουλο, δεν έχω ουδέποτε δει να ασχολείται κανείς με τα φαινόμενα αυτά. Δεν έχουμε αντιστάσεις. Στο εξωτερικό υπάρχουν εκκλησίες οι οποίες ασχολούνται με ζήλο για τα θέματα αυτά. Οργανώσεις νέων, κόμματα, χριστιανικά, σοσιαλιστικά, οι πάντες. Υπάρχει νομοθετική διάταξη σχετική. Εδώ δεν υπάρχει απολύτως τίποτα και φοβάμαι ότι μέσα στο κλίμα του γενικευμένου χαβαλέ και δεν βαριέσαι και δεν πειράζει, είναι δυνατόν αυτά τα νέα μεσαιωνικά φαινόμενα, αυτές οι λεγόμενες νέες ολοκληρωτικές κινήσεις, να περάσουν και να έχουν δρυμύτατες, πλημμυρότατες, φοβερές καταστροφικές επιπτώσεις στον κοινωνικό ιστό. Σε ό,τι αφορά τα άτομα τα οποία υπέπεσαν θύματα αυτών των οργανώσεων, μεταξύ άλλων σταχυολογώ από μια συνέντευξη εδώ από το αφιέρωμα της Εφημερίδας, όπως είπα 6-7 Μαΐου 1995, η κυρία Ζανέτ Σβέτσα, η οποία λέγει ακριβώς πως μια επιτυχημένη γυναίκα επιχειρηματίας, με λεφτά, με οικογένεια, με καλές παρουσίες κοινωνικές και ούτω καθεξής, λέγει πως έχασε 150.000 μάρκα. Σε ελληνικά λεφτά, κάντε το λογαριασμό, επί 150 το καθένα, 160. Λέει πως έχασε την κόρη της, η οποία μπήκε και αυτή μέσα στην οργάνωση. Και η γυναίκα αισθανόταν ευτυχισμένη και ήταν ευτυχής που και το παιδί της πήγε στην οργάνωση. Χωρίς να ξέρει, πολύ αργότερα κατάλαβε τι ζημιά έκανε στο παιδί της. Λέγει πως και γιατί δεν μπορούσε να φύγει. Λέγει ποιο είναι η εικόνα η οποία προβάλλεται. Σου μιλούν για ειρήνη, για αγάπη και για επιτυχία. Δεν υπάρχει ίχνος θρησκεία στην αρχή. Δεν υπάρχει ίχνος θρησκευτικής ή παρασκευτικής διαστάσεως. Το θέμα είναι επιτυχία. Νομίζω ότι πας να κάνεις ένα σεμινάριο για να μάθεις να επιτυγχάνεις, να έχεις περισσότερα λεφτά, να έχεις καλύτερη ανταπόκριση στο κοινωνικό σου βίο. Και εκ των υστέρων αποκαλύπτεται ότι υπάρχει ένα πλήρως φασιστικό, με την πλέον ακριβή σημερινή μοντέρνα έννοια του όρου, ανθρώπινο ιδεόβες, το οποίο λανσάρεται εντέχνως μέσα από τα σεμινάρια, το οποίο αποσκοπεί στη διάκριση των ανθρώπων σε δύο κατηγορίες. Εκείνοι οι οποίοι είναι υπέρ, ημών, εκείνοι οι οποίοι είναι οι δικοί μας και οι οποίοι είναι οι καταπιεστές. Μα σας παρακαλέσω να τελειώσετε σιγά-σιγά. Μάλιστα. Γιατί είναι ήδη, έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, ναι. Αυτά ήθελα να. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικά αυτά τα οποία ακούσανε. Ακούστηκε και το όνομα του αυτό που είχατε πει, δηλαδή. Μπλιμ, ναι, ο Μπλιμ απαιτεί, λέει, σκληρότερα. Να φτάσουμε να συνεχίσετε, πατέρα Δόνη, για το θέμα τους Ούμαν Λας. Πριν όμως ήθελα απλώς να δείξω απλώς ορισμένα πράγματα εδώ, ορισμένα που είναι πολύ σημαντικά. Μιλήσαμε για την Αυστρία, για την Ελβετία. Εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό βιβλίο του Άμπελ, γι' αυτό είναι ναζιστής κατά την Scientology, που το έβγαλε μία πρωτοβουλία από όλα τα κόμματα εναντίον της Scientology. Εδώ είναι μία τελευταία επίσημη έκθεση για την ενημέρωση των σχολείων και των ειδικών από το Βερολίνο. Εδώ είναι μία αντίστοιχη από το Υπουργείο του Βερολίνου, από αντίστοιχη έκθεση από την Βόρειο Ρινανία Βεσφαλία. Εδώ είναι από το Friedrich Ebert Stiftung, είναι της ΕΣΠΕΝΤΕ των Σοσιαλιστών, της ΤΕΤΕΟΥ και τα λοιπά. Ωραία. Δηλαδή θα μπορούσα, εδώ έχω και άλλα πράγματα από άλλες. Το είπαμε αυτό. Ούμαν Ελλάς. Για την Ούμαν Ελλάς. Ναι, αυτό βγήκε τελευταία, είναι αυτές τις μέρες, από το Landtag von Baden-Württemberg. Ναι, ναι. Είναι εναντίον της Scientology. Λοιπόν, η Ούμαν Ελλάς, το ότι η Ούμαν Ιντερνασιονάλ, ας πούμε. Ναι, δεν θα ζούσε. Βέβαια, η Ούμαν Ελλάς είναι ένα σωματείο, όχι σωματείο, είναι μια εταιρεία η οποία, έχω εδώ το καταστατικό της. Τι κάνει αυτή η εταιρεία?
η οποία λέγεται, καταρχήν δεν λέγεται Ουμαν Ελλάς, η εταιρεία λέγεται Δημήτριος Περετζόγλου και Σία. Λοιπόν, και λέει εμφανίζεται στις συναλλαγές της, μπορεί να εμφανιστεί και Ουμαν Ελλάς. Ναι. Λοιπόν, η Ουμαν Ιντερνασιονάλ, έχουμε έντυπα που γράφουν Ουμαν Ιντερνασιονάλ. Ωραία, ας αφήσουμε, αφήσουμε την ελληνική και ας πάμε στην ξένη. Ανήκει στις οργανώσεις της Scientology. Υπάρχει ένα ημερολόγιο της WISE. Η WISE είναι ακριβώς είναι η World Institute of Scientology Enterprise, Παγκόσμιο Ινστιτούτο Επιχειρήσεων της Scientology. Και εκεί είναι μέλος ενταγμένη η Ουμαν Ελλάς. Λέει, το ευρετήριο μελών της WISE αποτελεί πλεονέκτημα για όλα τα μέλη που ανήκουν στο WISE. Ένας διεθνής σύνδεσμος εκπαιδευμένων επιχειρηματιών που σταθερά χρησιμοποιούν και διαδίδουν την τεχνολογία διοίκησης του Lafayette Ron Hubbard για να φέρουν, εδώ είναι το λεπτό σημείο, για να φέρουν σε όλο τον κόσμο πνευματική υγεία, ηθικές και παραγωγικές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Δηλαδή, και εδώ σε άλλο σημείο αναφέρεται ρητός το βιβλίο εισαγωγή στην ηθική της Scientology. Είναι το Ευαγγέλιο, διότι η ηθική είναι ένα μέρος της τεχνολογίας. Έτσι, η αντίστροφη ηθική, η αδίστακτη, η ναζιστική, η οποία λέγει ότι έχει ως σκοπό να κατασκευάσουμε τίγρης, λέει. Λοιπόν, αυτήν την τεχνολογία, την ηθική που είναι μέρος της τεχνολογίας, με αυτή τη μέθοδο, λοιπόν, λειτουργούν οι επιχειρήσεις και έχουν σκοπό να φέρουν ηθική, λέγει. Νομίζω ότι και μόνο αυτό είναι απαραίτητο για να... Ναι. Κυρία Τουλούπη, πέστε μου εσείς για την όσα, μια και το αναγγείλαμε και το είπαμε, τι είναι όσα, δηλαδή όπως το λέμε εδώ γραφείο ειδικών υποθέσεων. Ναι. Πώς το ζήσατε εσείς μέσα στο κέφε? Όταν έμαθα πρώτη φορά για το όσα, τότε το κέφε βρισκόταν στην Ιπποκράτης, πριν ακόμη μετακομίσει το καινούριο κτίριο των Στατησίων. Λοιπόν, εκεί έγινε η πρόταση στα μέλη που δούλευαν εκεί, μόνο στα στελέχη του κέντρου, γιατί πραγματικά πρέπει να σημειώσουμε ότι οι συναντήσεις και τα όσα λέγονται είναι κάποια πράγματα απόλυτα που καλούνται ποια άτομα θα παρευρεθούν εκεί. Εκεί λοιπόν μας διανέμηθηκε ένα χαρτί, το έχω εδώ, Office of Special Affairs, το όσα, το Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων. Μας έγινε μία πρόταση να μάθουμε περισσότερα πράγματα γι' αυτό και να δημιουργήσουμε αυτό το γραφείο ή να γίνουμε μέλη αυτού του συγκεκριμένου γραφείου. Εδώ είναι το έντυπο της αίτησης πληροφοριών, όπου δόθηκε και σε μένα για να μπορέσω να γίνω μέλος. Και διαβάζω τα σχετικά με το όσα. Η ιστορία του Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων αρχίζει το 1960, όταν ο Έλρο Χάμπαρτ έγραψε στην HOPL, αυτή είναι η προσωπική γράμμα του Χάμπαρτ από το Γραφείο Επικοινωνιών τον Αύγουστο του 1960 στον τομέα κυβερνητικών υποθέσεων. Όλο και πιο πολύ, καθώς οι κυβερνήσεις αποσυντίθενται κάτω από την απειλή του ατομικού πολέμου και του κομμουνισμού, οι κεντρικές οργανώσεις είναι υποχρεωμένες να δίνουν πολύ εκτελεστικό χρόνο σε κυβερνητικές υποθέσεις, προς μεγάλη απώλεια των οργανώσεων των ίδιων. Έχει η οργάνωση, έχει και αντικομμουνιστικό χαρακτήρα. Θα καταλάβετε παρακάτω. Είναι πολύ σημαντικό να διαβαστεί αυτό για να καταλάβει ο κόσμος με τι έχουμε να κάνουμε. Γιατί η Scientology έχει δημιουργήσει το Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων, όπου χειρίζεται θέματα όχι της οργάνωσής της αιντολογικά, αλλά κυβερνητικά, πολιτικά, οποιοδήποτε άλλου είδους θέματα, και υπάρχει και στην Ελλάδα ένα τέτοιο Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων, το όσο, του οποίου μου προτάθηκε να γίνω μέλος. Λοιπόν, η αναταραχή που μπαίνει στις δραστηριότητες της αιντολογίας λόγω νομικών θεμάτων, φορολογικών θεμάτων και θεμάτων στην υποβοήθηση κυβερνήσεων να διατηρήσουν σταθερότητα έχει υπομονεύσει το χρόνο μας και έχει προσιλώσει την προσοχή μας προς δικιά μας απώλεια. Τώρα, για να διορθώσω αυτή την κατάσταση, επιθυμώ να συμπεριλάβω
και να αποκλείσω με μια στρατιωτική έννοια αυτή την εισβολή και να απογορεύσω απερίφραστα εντελώς τέτοια είσοδο αυτών των θεμάτων ή του δικού μας προγράμματος για τις κυβερνήσεις, τις κεντρικές οργανώσεις ή στις γραμμές επικοινωνίας του Γραφείου Επικοινωνιών του ΧΑΡΠΑ. Με άλλα λόγια, οι κεντρικές οργανώσεις και τα γραφεία των επικοινωνιών του ΧΑΡΠΑ θα λειτουργούν από, για και σαν μονάδες υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της αϊεντολογίας και το ειδικό τμήμα κυβερνητικών υποθέσεων θα χειρίζεται άλλα θέματα και ειδικότερα θα αρνείται τέτοια μη σαϊεντολογικά θέματα να μπαίνουν στις γραμμές επικοινωνιών της οργάνωσης. Το 1961 έχει μια επιστολή στις 17 Μαρτίου του 1961 στο τμήμα επισήμων υποθέσεων, ο Χάμπαρτ άλλαξε το όνομά του σε τμήμα επίσημων υποθέσεων. Επίσης υπογράμμισε τη σημασία αυτού του τμήματος. Θα μπορούσε να υποθεί ότι η μοίρα των εθνών εξαρτάται από τις ανέργειες, την εξυπνάδα και την ικανότητα του Διευθυντή των Επίσημων Υποθέσεων να χειρίζεται άτομα για να πάρουν βοήθεια από τη σαϊεντολογία. Και τώρα να μιλήσουμε για το τι ακριβώς κάνει αυτό το γραφείο, ποιος είναι ο σκοπός του. Έχει πολυάριθμες κατευθύνσεις. Θα συνίσταται στην καταπολέμηση μιας εχθρικής προπαγανδιστικής ενέργειας. Τέτοιο γραφείο υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα. Θα συνίσταται στη δημιουργία θετικού τύπου. Θα συνίσταται από πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ο σκοπός όλων είναι ένα προϊόν και είναι μία αποδοχή. Και αυτό καθορίζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την επιβίωση της οργάνωσης γενικά. Και έτσι φυσικά συνεισφέρει σε όλα τα άλλα προϊόντα. Εάν βρίσκονται εκεί έξω στην κοινωνία να αντιμετωπίζουν καταστάσεις και να χειρίζονται πράγματα σε μια μακριά τροχιά και με εξωτερική προσέγγιση, τότε θα πετύχετε αποδοχές. Πρόσφατα λοιπόν, όλοι αυτοί οι τομείς 20 έχουν ενωθεί σε ένα παγκόσμιο δίκτυο, ονομαζόμενο... Το παγκόσμιο δίκτυο ονομάζεται Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων. Μέδρα. Όσα. Το δίκτυο έχει σαν επικεφαλής μια διεθνή διαχειριστική μονάδα, Όσα Ιντ, η οποία διοικεί υπηρετικές διαχειριστικές μονάδες που βρίσκονται στα διάφορα follow κλό. Στην Ευρώπη, το Όσα Ευρώ, που βρίσκεται στο κλό Ευρώ, αυτές με τη σειρά τους διοικούν τοπικές μονάδες, όπου αυτές ήδη υπάρχουν. Για παράδειγμα, Όσα Ελλάδος, μαζί με τους Διευθυντές Ειδικών Υποθέσεων, Όσα, στις οργανώσεις της αεντολογίας. Το δίκτυο είναι παρετέρω επανδρομένο με ικανό προσωπικό για να χειρίζεται πλήρως τις διάφορες υπάρχουσες καταστάσεις. Έτσι, θα είναι δυνατόν στις οργανώσεις να επεκτείνονται γρήγορα και με ασφάλεια για να φτάσουν στο μέγεθος του παλιού Σαντ Χιλ χωρίς να σπαταλάνε την προσοχή του σε τέτοια μη σαϊεντολογικά θέματα. Ενώ το δίκτυο του Όσα δουλεύει προς επίτευξη του σκοπού του τομέα 20. Αυτό προσέξτε το. Ποιος είναι λοιπόν ο σκοπός του τομέα 20? Όπως δηλώθηκε από τον L. Ron Hubbard στην HO, το HO είναι Hubbard Communication Office, Γραφείο Επικοινωνιών Hubbard, PL, Personal Letter, προσωπικό γράμμα. Ναι, policy letter, 13 Μαρτίου του 1961. Ο σκοπός λοιπόν του τομέα 20, να φέρει την κυβέρνηση και τις εχθρικές φιλοσοφίες σε κατάσταση συμφωνίας με τους σκοπούς της αϊεντολογίας. Στη συνέχεια, σε αυτό το έντυπο υπάρχει η αίτηση των πληροφοριών και λέει: θα ήθελα να έχω πιο πολλές πληροφορίες για το δίκτυο Όσα. Ενδιαφέρομαι να γίνω προσωπικό στο Όσα της περιοχής μου. Ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο. Είσαι τώρα προσωπικό? Όχι, ναι. Σε ποιο κέντρο? Λοιπόν. Συγγνώμη, στείλε αυτό στο Διευθυντή των Ειδικών Υποθέσεων Ελλάδος, Υποκράτους 175Β και Λασκάρεως, ή τηλεφωνήστε στο τηλέφωνο του ΚΕΦΕ. Λοιπόν, εδώ νομίζω... Να ρωτήσω κάτι, να κάνω μια διευθύνση, πατέρα Αντώνη. Η έδρα του Όσα είναι στις Βρυξέλλες? Πρέπει να είναι στην Αμερική.
Δεν μπορώ να ξέρω πού είναι η έδρα του. Καλώς. Λοιπόν, η παγκόσμια έδρα. Ναι. Αλλά εκείνο που έχει σημασία. Ελπίζω να άκουσαν. Εκείνο που έχει σημασία. Κάποιοι ενδιαφερόμενοι ευτυχείς με την σαϊντολογία όλο αυτό το πράγμα για να μπορέσουν να μας δείξουν, να μας δώσουν κάποιες εξηγήσεις. Ναι, θα σας δώσουμε και ένα αντίγραφο. Ευχαριστώ πολύ. Εκείνο που έχει σημασία εδώ που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι έχουμε μία παγκόσμια δικτυωμένη οργάνωση με μυστικές υπηρεσίες κτλ. Πρέπει να πούμε ότι όσα είναι ο διάδοχος του Guardian Office, της μυστικής υπηρεσίας της Scientology. Όταν έγιναν οι κατασκοπίες και η κλοπή επισήμων εγγράφων στην Αμερική και τους έκλεισαν στη φυλακή, διαλύθηκε το Guardian Office και δημιουργήθηκε αυτό. Λοιπόν, ο σκοπός είναι, το λέει πολύ καλά και υπογραμμίστηκε, απλώς θα το μεταφράσω εγώ, να φέρει την κυβέρνηση και τις εχθρικές φιλοσοφίες σε κατάσταση αρμονίας με τους σκοπούς εντός. Δηλαδή η διάβρωση ολοκλήρου της κοινωνίας, της πολιτικής, της εκκλησίας, της φιλοσοφίας. Δηλαδή, η διάβρωση των πάντων. Αυτός είναι ο σκοπός του ΩΣΑ. Και να συνεχίσουμε με το ΩΣΑ. Να μιλήσουμε για κάποια από τις δραστηριότητες του ΩΣΑ, αρκετά σημαντική για να καταλάβει ο κόσμος. Εσείς είσατε δραστηριότητες τέτοιες, κυρία Τουλούπη. Εγώ προσωπικά έτυχα σε κάποια στιγμή που αποφασίστηκε να μπορέσουμε να αποφασίστηκε τέλος πάντων από τα μέλη δική του ΚΕΦΕΡ να μαζέψουμε χρήματα για να μπορέσουμε να στείλουμε στους τότε βουλευτές μία κασέτα που θα... Μία βίντεο κασέτα που είχε μία ιστορία το έτος το 1990. Το 1990, μάλιστα. Λοιπόν, στους εκεί βουλευτές στάλθηκε από το ΚΕΦΕ με χρήματα που δώσαμε εμείς, έδωσα και εγώ προσωπικά βίντεο κασέτες για να μπορέσουμε να τους φέρουμε, να τους εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει με η σαϊντολογία. Στη συνέχεια. Ενώ... Έχει μία κασέτα η οποία έχει σταλεί στους βουλευτές. Τότε στείλαμε κασέτα σε βουλευτές, με επιλογή ατόμων. Ναι, ένα λεπτό. Βγήκε κασέτα, τι σημαίνει σαϊντολογία, υπάρχει αυτή η κασέτα. Δεν την έχω εγώ προσωπικά. Ναι. Ξέρω ότι υπάρχει μια κασέτα με την ιστορία ενός πολιτισμού, κάπως έτσι πρέπει ωραία, να πάει. Ωραία, εντάξει. Και πήγε σε κάποιους βουλευτές. Ναι, πήγε σε βουλευτές και αυτό ήταν το σκεπτικό και ο σκοπός που έγινε. Επιλεγμένους βουλευτές. Επιλεγμένους βουλευτές. Ενώ απαγορεύεται η είσοδος των δημοσιογράφων γενικά στη σαϊντολογία. Και συγκεκριμένα είχαμε ένα άρθρο στην απογευματινή από έναν δημοσιογράφο που πήγε και έκανε κάποιο σεμινάρι και μόλις μάθανε το επάγγελμά του τον έδιωξαν. Όμως εμείς στα προσωπικά μας meeting συζητάγαμε για το ποια άτομα μέσα από τα μέσα δηλαδή, μαζικής ενημέρωσης... Η δημοσιογράφη δεν είναι άξιοι για φιλοσοφικά σεμινάρια, έτσι. Μόνο όταν μπορούν να διαδώσουν τις δικές μας ιδέες και να τους χρησιμοποιήσουμε και τους εμείς... Και μόνο αν τους έχουν εμπιστοσύνη. Σαν πολλαπλασιαστές. Κατά αυτόν τον τρόπο του θέλουμε εμείς. Μόνο κάποια επιλεγμένα άτομα. Πολλαπλασιαστές είναι όρος του ΚΕΦΕ, φαίνεται, έτσι. Ναι. Όχι, είναι διεθνής όρος. Ναι, ναι. Και... Του συστήματος, δηλαδή. Όχι ακριβώς. Είναι διεθνής όρος. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί, παραδείγμα, ναι. Οι οποίοι εγκολπώνονται τις ιδέες του Σαν Ιουν Μουν, παραδείγμα, ή ο Νιος Άλισε, είναι οι πολλαπλασιαστές. Δηλαδή το σύστημα το μοντέρνο της προπαγάνδας είναι... Είναι αυτό, λέει, αυτό, ο διεθνής όρος, ναι. Καλύτερα να έχουμε να κάνουμε με έναν... Διεθνής όρος, ο οποίος έχει ενστερνιστεί και το κέντρο. Παρά με 500. Ο ένας είναι ο διευθυντής μιας επιχειρήσεως. Ναι. 500 είναι εργάτης. Θυμάμαι τότε ότι είχε προταθεί και είχε γίνει και συνεργασία με το Ράδιο για Οικολογία και με τον κύριο Κωνσταντίνο Παπανικόλα. Ακόμη είχαν προταθεί να γίνανε κάποιες εκπομπές εκεί, σεμινάρια στο ραδιοσταθμό. Mm. Συγκεκριμένα και εγώ είχα γράψει ένα άρθρο στο περιοδικό εν έτη 1989. Όπου προπαγάνδιζα και εγώ μέσα από εκεί τότε το Φιλοσοφικό Κέντρο Αθηνά. Θέλω όμως τώρα, πριν φύγουμε από το ΩΣΑ, να μιλήσουμε για κάποια άλλη δραστηριότητα του ΩΣΑ ή μάλλον να δείξουμε μία από αυτές τις δραστηριότητες, είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ένα έντυπο που στέλθηκε από το ΩΣΑ Ελλάδος, από το Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων της Ελλάδος, προς όλα τα staff, λέει. Τα staff είναι τα μέλη προσωπικού, τα άτομα που δουλεύουν μέσα στο ΚΕΦΕ. Project, δηλαδή θέμα. Υποστήριξη της αϊεντολογίας της Γερμανίας. Το θέμα που δίνει το ΩΣΑ στο ΚΕΦΕ είναι να υποστηρίξουν τη σαϊντολογία της Γερμανίας. Αγαπητές συνάδελφε,
Αυτό που χρειάζεται για από σένα. Για να μην παραπονούμε η κυρία η οποία ενδιαφέρθηκε γιατί ασχολούμεθα με τη Γερμανία. Θα απαντήσω και σε αυτή την κυρία, έχω σημειώσει. Λοιπόν, ορίστε, για τη Γερμανία ο αγώνας γινότανε. Αυτό που χρειάζεται από σένα είναι να γράψεις 5 γράμματα στον Χέλμουτ Κολ και στους υπόλοιπους υπουργούς της γερμανικής κυβέρνησης που δίνονται παρακάτω. Γιατί παρακάτω έχει τις διευθύνσεις για να στείλουν αυτά τα συγκεκριμένα γράμματα. Ναι. Να πάψει αμέσως η θρησκευτική διάκριση την οποία προσωπικά αυτοί βοήθησαν να δημιουργηθεί ενάντια στη Σαϊεντολογία και σε άλλες μειονότητες, έτσι ώστε η Γερμανία να μην γίνει ξανά γνωστή για το ναζιστικό της παρελθόν. Θα πρέπει επίσης να αναφέρεις σε συντομία την προσωπική σου εμπειρία από τη Σαϊεντολογία και τα κέρδη που είχες, έτσι ώστε οι άνθρωποι που λαμβάνουν τα γράμματα να καταλάβουν καλύτερα για το ποιοι είμαστε. Το γράμμα μπορεί να είναι το ίδιο και τις 5 φορές, όχι σε καρμπόν, όχι σε χαρτί του κέφε, και να περιέχει τα πλήρη στοιχεία σας. Γλώσσα. Αγγλικά ή γερμανικά. Όσοι γνωρίζουν μόνο ελληνικά, ας γράψουν ένα γράμμα και να το βάλουν στο καλάθι μου για μετάφραση. Χρονομηχανή. 5 γράμματα υπογεγραμμένα μέχρι το Σάββατο 8 η ώρα. Πού θα απευθύνεται? Αναφέρονται 5 διευθύνσεις βουλευτών της γερμανικής κυβέρνησης και στη συνέχεια η υπογραφή του Όσα Γκρίκ, προέλευση. Λοιπόν, μπορείτε να έχετε και από αυτό εδώ ένα αντίγραφο. Ναι. Νομίζω ότι είναι το ίδιο πανομοιότυπο με αυτά που κυκλοφορούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τις επιρρωμένες. Εγώ ήθελα να διαβάσω εδώ... Συγγνώμη, πριν ανοίξουμε άλλο θέμα... Ναι, έχω... ναι, θέλω να κλείσω με κάτι σημαντικό. Πες το. Το θέμα του ναζισμού. Γιατί πολλά λέγονται από τους εντολόγους αλλά και από πάρα πολλούς άλλους και εγώ θα τους πληροφορήσω για κάτι που σίγουρα όλοι αυτοί που βρίσκονται εκεί μέσα δεν θα έχουν κάνει τον κόπο να διαβάσουν. Αυτό εδώ είναι ένα δικό τους βιβλίο. Το Time Track, η τροχιά του χρόνου. Ναι. Το έχουνε. Ας το ψάξουνε μέσα στο κέφε, μέσα στις δικές τους βιβλιοθήκες. Και διαβάσουνε λοιπόν. Στην ομιλία του Χάμπαρτ με την εισαγωγή. Μια ομιλία από τον Έλο Χάμπαρτ που δόθηκε στις 19 Μαρτίου του 1952. Ο τίτλος αυτής της ομιλίας είναι «Η ιστορία της θήτας γραμμής». Στην ιστορία λοιπόν της θήτας γραμμής, ο ίδιος ο Έλο Χάμπαρτ εξηγεί πως είναι δυνατόν ένα θήτα, δηλαδή ένα πνεύμα, να κατέχει ταυτόχρονα πολλά σώματα. Και διαβάζω κάποια κομμάτια μέσα από αυτό εδώ το συγκεκριμένο βιβλίο. Μπορείς πράγματι να εχνηλατήσεις κάποιον στο παρελθόν και να το βρεις ναζί. Ναζί δύο φορές, την ίδια εποχική περίοδο. Θα το βρεις ναζί δύο φορές στο παρελθόν. Ναζί σε 4, 6 ή 5 οντότητες ακριβώς εδώ, σε αυτό το σύμπαν. Δεν θα αναφέρω περισσότερα. Σε αυτό το βιβλίο μπορούν να βρουν πολύ περισσότερα στοιχεία για τα πολλά τα σώματα. Και εννοεί τον ίδιο τον εαυτό του. Και στη συνέχεια μιλάει για τον ίδιο τον εαυτό του. Και λέει λοιπόν ότι κι αυτός βρισκόταν σε κάποιο άλλο σώμα. Τελικά ανακάλυψα ποιος ήταν. Το άλλο σώμα το οποίο κατήχε ο ίδιος ο Χάμπαρτ. Ήταν ο γιος μιας πλούσιας βραζιλιάνικης οικογένειας. Και είχε φύγει άσχημα με τρομερή βιασύνη από τη Βραζιλία και τον αναζητούσαν οι αστυνομίες περίπου 5 ή 6 χωρών, καθώς επίσης και οι γονείς μερικών κοριτσιών. Ο Πεντρίτο, το όνομα του Χάμπαρτ, το άλλο του πρόσωπο, ήταν ναζί. Και η φωτογραφία μου φλεγόταν με τη Διεθνή Ομοσπονδία Αεροναυτικής σαν διεθνής πιλότος. Πόσα πρόσωπα είχε κατά την άποψή του ο κύριος αυτός? Δεν ξέρετε το πόσα πλέον. Είχε. Μία ήταν αλήτης, πώς λέει, μία ήταν αλήτης, μία ήταν στην Νέα Υόρκη και γυράγανε αστυνομίες. Μία, πόσα πρόσωπα είχε? Δεν αναφέρεται στο συγκεκριμένο βιβλίο που δεν εννοώ εγώ. Ναι, ορίστε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να μας πει ο Πάντερ Λεβιζόπουλος σχετικά με τη μέθοδο Σίλβα, διότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι από αυτά του ΚΕΦ, αυτά που λέτε τώρα, υπάρχει κάποιος σχετισμός ιδεών και τέτοια. Και θα ήθελα επίσης, διότι έχω αντιληφθεί ότι αυτή η μέθοδος σκέφτε πρέπει να έχει και σχέση με τον σιωνισμό, διότι αναφέρονται ακριβώς τα ίδια θέματα σε κάποια άλλα βιβλία περί σιωνισμού. Αναφέρονται τώρα αυτά που άκουσα φυσικά από την εκπομπή. Πιο δυνατά λιγάκι.
η συσχέτιση με το σιωνισμό βασικά, και εάν ο Χάβαρτ ήταν όντως κάποιος τρελός, παρανοϊκός, ή ήταν κάποιος εγκάθετος. Αυτά βασικά, ερωτήματα θέλω να κάνω. Ευχαριστούμε. Ναι, το Silva Mind Control ανήκει στην ίδια οικογένεια των λεγόμενων ψυχολατριών που υπόσχεται διεύρυνση συνειδήσεως, δραστηριοποίηση όλου του δυναμικού του νου κτλ. Τώρα, ως προς το σιωνισμό, θα έλεγα ότι αυτές οι οργανώσεις απειλούν ακόμη με διάβρωση και το σιωνισμό. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές οργανώσεις Εβραίων γονέων που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, οι οποίες χάσαν τα παιδιά τους. Και μάλιστα σε αυτήν την επίθεση ότι κάθε κριτικός είναι ναζιστής και τα λοιπά και στη Γερμανία, διαμαρτυρήθηκε το Ισραηλιτικό Συμβούλιο της Γερμανίας για το ανοσιούργημα. Ναι, διαμαρτυρήθηκε και κάποιος Εβραίος σήμερα με πήρε, ναι, με και πάρει στην εφημερίδα, ναι, ο οποίος μάλιστα του έκανα εγώ μια συζήτηση και του λέω, ξέρεις, υπάρχει μια άποψη, κάποιος πάλι με είχε πάρει και μου είχε πει ότι υπάρχει ένας συσχετισμός, και μου είπε καθόλου συσχετισμός. Εμάς μας έχουν κάνει πάρα πολύ κακό. Μας έχουν κάνει πάρα πολύ και είναι καταδικαστέα, μου λέει. Και στο Τελαβίβ έχουν καταδικαστεί και στη Γερμανία έχουν καταδικαστεί, διότι εμείς δεν τους αντέχουμε τους ολοκληρωτισμούς. Υπάρχουν πολλοί σύλλογοι, ναι, πρωτοβουλία οργανωμένων. Σαφώς, σαφώς. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα απλώς να αναφερθώ σύμφωνα με το Spiegel, λοιπόν, που... Άννα, τελείωσες αυτά. Εσύ, ναι, ό,τι ήταν για τον Όσα. Ναι, σχετικά με το Όσα δεν μπορώ να πω ότι έχω κλείσει. Εντάξει. Μπορώ όμως στη συνέχεια, έχω, ναι, κάποιες παρενθέσεις για κάποια μικρά πράγματα. Να μην το ξενυχτήσουμε, σας παρακαλώ. Όχι, όχι, όχι. Ίσως, άλλωστε, πατέρα Αντώνη, σπάσαμε και ένα ρεκόρ. Είναι η μεγαλύτερη εκπομπή που έχει γίνει εδώ και 4 χρόνια. Εχθές ο σταθμός έκλεισε 4 χρόνια. Και στα 4 χρόνια είναι η μεγαλύτερη εκπομπή η οποία έχει γίνει σε διάρκεια χρόνου. 4 ώρες. Ακριβώς είμαστε τώρα 4 ώρες. Εδώ έχω όλα τα στοιχεία, δεν θα κουράσω, δείχνω. Πέστε ό,τι θέλετε, ναι. Η Επιτροπή, η συνδιάσκεψη των Υπουργών της Δικαιοσύνης των Γερμανών απεφάσισε ότι πρέπει να δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα η συνδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών. Οι Υπουργοί Εσωτερικών στα άλλα κράτη, όπως είπαμε, έχουν και τις αρμόδιότητες του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως του δικού μας. Και εκεί απεφάσισαν ότι... όπως ήταν και παλιά σε εμάς, αντιμάσκω, ναι, ότι πρέπει να παρακολουθείτε από την αστυνομία. Αν το πεις εδώ, κάηκες, κύριε Μιχαλόπουλε. Λοιπόν, πρέπει να παρακολουθείτε... Οι υπουργοί Εσωτερικών τώρα είπαν ότι δεν είναι αρκετό αυτό. Ότι δεν αρκούν τα μέσα της αστυνομίας, είναι λίγα για αυτό το έργο. Και αποφασίζουν να αναθέσουν την εργασία αυτή στην Υπηρεσία Προστασίας του Πολιτεύματος. Λοιπόν, και εδώ λοιπόν στο κείμενό τους λένε, σύμφωνα με απόφαση λοιπόν της συνδιασκέψεως των Υπουργών Εσωτερικών του Μαΐου του 1994, αναφορικά με την αίρεση της Scientology, πρόκειται για μια οργάνωση η οποία ενώνει κάτω από το προσωπείο μιας θρησκευτικής κοινότητας στοιχεία της οικονομικής εγκληματικότητας, της οικονομικής, επαναλαμβάνω, εγκληματικότητας και της ψυχοτρομοκρατίας έναντι των μελών της με οικονομικές δραστηριότητες και αιρετικούς χρωματισμούς. Δηλαδή, εδώ λέει καθαρά ότι είναι υπόθεση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως αυτή η υπόθεση και των μυστικών υπηρεσιών της προστασίας του πολιτεύματος. Ναι. Και εδώ πάνε να τρομοκρατήσουν το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως κάποιοι κύριοι, μήπως και παρακολουθήσουν κάποιοι συνεργάτες του σεμινάρια εκπαιδευτικά που κάνουμε ενημερωτικά. Λοιπόν, είναι τρομερό, και αυτός ο κύριος που τηλεφώνησε, που ήταν από τη Γερμανία, ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή δεν υπάρχει εδώ μέχρι τώρα η ανησυχία. Καλό εγώ αυτόν τον κύριο, που ήταν από τη Γερμανία, ναι, και φαίνεται το ήξερε το θέμα. Θα χαρώ να επικοινωνήσω. Και θα ήθελαμε σε εσάς, κύριε, νομίζω Ιλιόπλος είπε. Κύριε Ιλιόπλος, σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου τηλεφωνήσετε είτε στο σταθμό είτε στην εφημερίδα, να σας δούμε και από κοντά να μιλήσουμε
και να λάβετε μέρος σε αυτή την εκπομπή με τις απόψεις και με τις θέσεις σας. Εδώ έχω δύο αποσπάσματα από δύο διαφορετικά, ξέρετε, στο εξωτερικό τα Υπουργεία Παιδείας εκδίδουν ειδικά περιοδικά για την ενημέρωση των δασκάλων, των παιδιών, των γονέων. Λοιπόν, εδώ είναι εσωτερικά του σχολείου. Δηλαδή ασχολείται με τη Scientology. Αυτό και εδώ είναι χαρακτηριστικό, είναι χαρακτηριστικό να, δείξουμε αυτή τη γελιογραφία. Δεν πέφτουν στο κενό. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, πέφτουν επίσημα... στο κενό, πέφτουν στο κενό, ένας-ένας, δείχνουν καθαρά ότι πέφτουν στο κενό οι ανήκοντες στην οργάνωση αυτή. Λοιπόν, επίσημα η πολιτεία εκδίδει αυτά τα περιοδικά για την ενημέρωση των παιδιών των σχολείων. Και επειδή έγινε λόγος για κατασκοπία, για το ένα, για το άλλο, δεν έχουμε καιρό να διαβάσουμε. Πατέρα Αντώνη, φαίνεται όμως ότι από που τι λέτε, από ό,τι παρουσιάζετε και από δεν ό,τι ακούω... Δεν είναι γερμανικά κείμενα. Όχι, άλλο θέλω να σας πω. Φαίνεται, ναι, φαίνεται όμως ότι το κακό έχει προχωρήσει. Έχει πολύ προχωρήσει. Εδώ, και χρειάζεται, ας πούμε, αντιμετώπιση. Κοιτάξτε, η πολιτεία πρέπει να κάνει ένα ιδιαίτερο κέντρο ερευνών. Όπως γίνεται. Στα άλλα κράτη υπάρχουν εντεταλμένοι για τις αιρέσεις της νεοφανής. Σε αρμόδια... Εδώ ενδιαφέρεται μόνο η Ιερά Σύνοδος, είναι έτσι. Δεν υπάρχει άλλο κέντρο. Εδώ δυστυχώς. Η θεολογική σχολή. Δεν υπάρχει. Η θεολογική σχολή δεν ασχολείται με τα θέματα αυτά. Δεν έπρεπε. Και εκείνο το παράπονό μου με τη θεολογική σχολή είναι το εξής. Ότι στο περιοδικό διάλογο του Διορθοδόξου Συνδέσμου Πρωτοβουλειών Γονέων δημοσιεύθηκε μία προσφώνηση ενός θεολόγου δικού μας ακαδημαϊκού προς τον Μεσσία Μουν. Λοιπόν, και δεν εφρόντισε, ήταν προφανώς ο πρόεδρος της Επιτροπής της Συντάξεως ενός βιβλίου, μια νέα βίβλος ας πούμε, δεν εφρόντισε η θεολογική σχολή να μάθει ποιος είναι αυτός ή να πάρει θέση έναντι αυτών των οργανώσεων. Λοιπόν, εδώ έχουμε την CDU στη Γερμανία, είναι πολύ χαρακτηριστικό, την S5 κτλ. Και σε επίσημο συνέδριο διακηρύττουν ότι η ιδιότητα του μέλους της αντολογίας είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του κόμματος. Και εδώ, γιατί πήρα ένα γράμμα από την Scientology ότι τάχα είναι ψέματα αυτά που λέμε για την Αλβανία, εδώ είναι ένα έντυπο της ίδιας της Scientology που επισημαίνει, δηλαδή κινδυνεύει να δημιουργηθεί ένα τρίγωνο Αλβανία, ένα μέρος από την Ρουμανία, από την Ιουγκοσλαβία, από την Ελλάδα κτλ. Από τα Σκόπια, λοιπόν, Μπουλγκράβια λέγεται το νέο κράτος. Λοιπόν, η απειλή είναι πραγματικά, είναι πραγματική, δεν είναι φανταστική. Δεν είναι δική μας φαντασία που κατασκευάζει. Εδώ, αφού λέει για τη Γερμανία, ναι, έχω εδώ πέρα ο Έσπερσεν, ευρωβουλευτής της Δανίας. Λοιπόν, λέγει, ο κύριος Έσπερσεν από τη Δανία και μέλος της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για νομικά θέματα και ανθρώπινα δικαιώματα περιέγραψε την Εκκλησία της Σαϊντολογίας ως μια ψυχρή κοινική επιχείρηση που παραποιεί τα πάντα. Και εδώ έχω διάφορες άλλες. Εδώ μες. Έχω για οικονομικά. Λοιπόν, είναι μια τεράστια επιχείρηση. Εδώ έχω το κατάλογο, τον τιμοκατάλογο των βιβλίων, των διαφόρων άλλων αντικειμένων, τα διάφορα σεμινάρια και πόσο κοστίζουν κτλ. Είναι μια φρικτή πραγματικά κατάσταση η οποία έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα τον επιχειρηματικό κόσμο στη Δυτική Ευρώπη, διότι απειλεί με διάβρωση την οικονομική ζωή και όποιος προσδιορίζει πλέον την οικονομική ζωή προσδιορίζει και την πολιτική κτλ. Είμαστε μαζί 4 ώρες. Τελειώνοντας αυτήν την εκπομπή και ελπίζω ότι θα είμαστε ξανά και πάλι μαζί. Και... Θα ήθελα να φερθώ για κάποια γράμματα. Ναι, θα φτάσω και σε εσάς. Θα ήθελα, τελειώνοντας αυτή η εκπομπή, ως προς το μέρος το δικό σας, τι θα θέλατε να πείτε προς τους Έλληνες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και ειδικά προς τα Ελληνόπλα. Μιχαλόπουλε, καταρχήν αυτούς που πρέπει να απευθυνθούμε είναι η πολιτική της χώρας μας. Λοιπόν, η κυβέρνηση, η ελληνική,
και το έθνος μας έχει αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις με το γεγονός ότι υπογράψαμε κάποια κείμενα είτε στο Ευρωκοινοβούλιο είτε στο Συμβούλιο της Ευρώπης κτλ. Για την από κοινού αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Η πολιτεία αυτή τη στιγμή έχει στα χέρια της ακόμη και το μάθημα των θρησκευτικών. Η πολιτεία πρέπει να φροντίσει, όπως είναι, όπως είδαμε εδώ στην Ελβετία και στην άλλα. Ήδη μπορώ να σας μεταφέρω, να σας μεταφέρω ότι με δύο βουλευτές οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει την προηγούμενη εκπομπή, μου είπαν ότι θα κάνουν σχετική ερώτηση στη Βουλή. Αυτό πρέπει να προγραμματιστεί και να προετοιμαστεί καλά. Ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, και Πας Ελλάδος, κύριο Σεραφείμ, είχε ήδη προαναγγείλει μια ειδική εκδήλωση για την ενημέρωση των βουλευτών. Στην Πεντέλη το 1993 αποφασίσαμε, δημιουργήθηκε μια διεθνής επιτροπή για ένα μεγάλο συνέδριο με βουλευτές και ευρωβουλευτές από τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Εδώ νομίζω ότι πρέπει όποιοι αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα του θέματος αυτού να βοηθήσουν για να προωθηθεί το πράγμα αυτό. Και φυσικά εκείνο το οποίο δείχνει η πείρα των γονέων στο εξωτερικό ιδιαίτερα, διότι εμείς έχουμε μια άλλη ιδιοσυγκρασία ή μια άλλη νοοτροπία, όσοι ξεθαρεύουν και όσοι πραγματικά λένε την άποψή τους ή στρατεύονται μαζί μας, αυτοί βοηθούν ουσιαστικά τα παιδιά τους. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτές οι οργανώσεις έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνες. Στην Αμερική, όχι στη Γερμανία, μιλάνε για καταστροφικές λατρείες. Λοιπόν, ειδικοί ψυχίατροι είχε κάνουν ειδικές έρευνες, ούτως ώστε να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους εάν μία κλινική περίπτωση είναι μία ιδιάζουσα περίπτωση κτλ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θα έχω να πω στους νέους και γενικότερα είναι, όσοι αναζητούν, είναι πολύ λογικό και πολύ σημαντικό να σκάψουν καταρχήν στο δικό τους έδαφος. Έχουμε την εμπειρία νέων ανθρώπων που έχουν περάσει από αυτές τις οργανώσεις. Έχουν αλλάξει και 10 οργανώσεις. Και όταν επέστρεψαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τους δόθηκε η δυνατότητα μέσα από την δική μας την Ορθόδοξη παράδοση και την πίστη να προσεγγίσουν τα προβλήματά τους, είδαν ότι η Ορθοδοξία έχει τις λύσεις στα υπαρξιακά προβλήματα χωρίς να οδηγεί σε αδιέξοδα. Θα μπορούσα να πω και από τη συνεργασία μου με ξένους σε παγκόσμιο επίπεδο ότι η Ορθοδοξία σε σχέση με αυτήν την προβληματική είναι το πιο μοντέρνο πράγμα του κόσμου. Μάλιστα. Κυρία Τουλούπη, αφού και εσάς σας ευχαριστήσω, όπως και τον πατέρα Αντώνιο. Θα ήθελα όμως να πω πριν κλείσω, κύριε Μιχαλόπουλο, ότι γίνεται μια προσπάθεια από την Πανελλήνια Ένωση Γονέων για την Προστασία της Οικογένειας και του Ατόμου. Έχουμε ένα συμβουλευτικό σταθμό που λειτουργεί μια μισή ώρα σχεδόν κάθε εβδομάδα την Κυριακή 10 με 11 και μισή, Οδός Αποστόλου Παύλου 10 στην Αγία Παρασκευή. Πρέπει όλοι να βοηθήσουν να δημιουργηθεί η υποδομή για να λειτουργήσουμε έναν καλό συμβουλευτικό σταθμό, να στρατευτούν οι γονείς, να βοηθήσουν ακόμη και οικονομικά. Γιατί όχι. Πρέπει από μας περιμένουν όλες οι ορθόδοξες χώρες να τους ενημερώσουμε. Στα πλαίσια των πανορθοδόξων συνδιασκέψεων, στα πλαίσια του περιοδικού διάλογου που εκδίδουμε και μπορούν οι τηλεθεατές να απευθυνθούν σε εμάς, να τους το στείλουμε, ένα σωρό άλλες δραστηριότητες. Και ιδιαίτερα χρειαζόμαστε ανθρώπους που να χειρίζονται άπτεστα ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα την αγγλική. Διότι αυτές οι οργανώσεις, όπως η Scientology, δεν αντιμετωπίζονται σε τοπικό επίπεδο. Είναι απαραίτητο και ήδη έχουν γίνει προεργασίες και από άλλους μια παγκόσμια αντιμετώπιση αυτής της καταστάσεως. Χρειαζόμαστε λοιπόν συνεργάτες και αγγλόφωνους και κυρίως. Μου κάνει εντύπωση όλες οι οργανώσεις έχουν κάποιες κυρίες που αφοσιώνονται και με τα χρήματά τους κτλ. Κτλ. Βέβαια αυτή η προσπάθεια δεν συνδέεται ούτε με προβολή, ούτε με κοινωνική προβολή, ούτε, αλλά είναι κάτι που
πρέπει να πληρωθεί. Είναι ένα κενό. Αν σας πω εγώ εσάς, υπάρχουν μερικά ορφανά που πεινάνε και θα μείνουν νηστικά, θα τρέξετε. Και όλοι θα τρέξουν. Ή μερικοί γέροντες. Αν σας πω ότι χιλιάδες παιδιά χάνονται στην Ινδία ή στο Τιβέτ ή δεν ξέρω σε ποια κέντρα, δεν θα το καταλάβετε αυτό. Γι' αυτό εκείνοι που το καταλαβαίνουν ή εκείνοι που το έχουν νιώσει, τι να σας πω, να ευχόμαστε, είναι τραγικό αυτό, να ευχόμαστε κάποια παιδιά κάποιων υπουργών να πέσουν σε αυτές τις ολοκληρωτικές εξαρτήσεις για να συγκινηθούν και να γίνει κάτι, αυτό θα ήταν τραγικό. Κύριε Τουλούπη, πέστε μου κάτι θέλετε να συμπληρώσετε. Ναι. Όχι μόνο να συμπληρώσω, αλλά και να σας δώσω. Να μου δώσετε. Κάποια γράμματα που στάλθηκαν σε μένα από τις άλλες οργανώσεις, της Δανίας, της Αμερικής, από τη θαλάσσια οργάνωση, είναι τυπωμένα σε δικές τους πλαγίδες. Θα δείξω μερικές από αυτές. Και θα σας διαβάσω και κάποια κομμάτια από τα περιεχόμενά του. Μάλιστα. Οι εκπρόσωποι του ΚΕΦΕ γνωρίζουν τα χαρτιά των άλλων οργανώσεών τους και μπορούν να καταλάβουν από πού προέρχονται. Και θα διαβάσω λίγα κομμάτια. Εδώ γράφει: δεν ξέρω που βρίσκεσαι στη γέφυρα, αλλά αν ενδιαφέρεσαι να προχωρήσεις, μπορείς να έρθεις και να εργαστείς στο ΣΥΠΡΟ όπως και εγώ. Και ως αντάλλαγμα θα έχεις εκπαίδευση, φαγητό και δωμάτιο. Ωραία. Το αντάλλαγμα που δίνεται στην Κοπενχάγη. Ναι. Για πόσες ώρες εργασίας? Από τις 8 το πρωί ως τις 12 το βράδυ. Ναι. Λοιπόν, διαβάζω ένα άλλο. Δεν θα τα διαβάσω ολόκληρα. Κάποια κομμάτια που μας ενδιαφέρουν. Ούτε θα αναφερθώ στα ονόματα που αναφέρονται εδώ. Αυτό είναι από τη θαλάσσια οργάνωση. Γράφει μια κοπελίτσα και λέει: αυτό που μου αρέσει είναι ότι υπάρχουν τόσοι νέοι άνθρωποι εδώ. Βλέπεις ηλικίες από 13 και μικρότερα μέχρι και 70. Τους οτι δεν μπορώ να τους κόψω για πόσα είναι. Αν θες να γευτείς κι εσύ αυτή τη μοναδική ευκαιρία, δεν έχεις παρά να έρθεις. Σε περιμένουμε. Γράφει και άλλα πράγματα για τη θαλάσσια οργάνωση. Και προχωρώ. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι 13 χρονών. Και πριν λίγες μέρες τελείωσα το Project O. Και τώρα είμαι σιόργο στο SMOI. Ανακάλυψα πολλά πράγματα αυτούς τους 3-4 μήνες που είμαι εδώ. Θα ήθελα να έρθεις εδώ, να σε δω από κοντά. Είμαι 13 χρονών. Και βρίσκεται στη Δανία. Μάλιστα. Τώρα αυτά τα παιδιά πώς βρεθήκαν εκεί, ποιοι τα πήγαν εκεί. Είναι μια ερώτηση και είναι. Μας είπε παιδιά, και κοινωνική. Μας είπε στην προηγούμενη εκπομπή και κοινωνική λειτουργός πώς βρεθήκαν κάποια παιδιά στη Δανία. Υπάρχουν κάποια άλλα γράμματα που λένε ότι χρειάζονται άτομα εκεί για να ενισχυθεί η ελληνική ομάδα που υπάρχει. Τι άλλο, θα θέλατε να πείτε κλείνοντας αυτήν την εκπομπή? Α, να μιλήσω για το... για το τέλος του κόσμου. Μια και είναι για το τέλος της εκπομπής, πέστε για το τέλος του κόσμου. Ναι. Όπως εγώ έμαθα για το τέλος του κόσμου. Όπως σας το έλεγαν στο ΚΕΦΕ, δηλαδή. Ναι. Στις γιορτές, τα Χριστούγεννα, του 1990. Όταν τότε ήρθαν δύο οτί από τη Δανία. Ένας Δανός και ένας Ιταλός. Ο κύριος Τίτο, κάποιοι από εκεί που μας βλέπουν θα θυμούνται τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Και σε ένα ξενοδοχείο λοιπόν έγινε η όλη διακήρυξη των διαφόρων ικανοτήτων οτί που είχαν συγκεκριμένοι άνθρωποι και μίλησαν για το Χάμπαρτ. Την επόμενη μέρα στην Ακαδημία κάποια συγκεκριμένα άτομα και κλεισμένων των θυρών και μέσα από μεγάλα πόρτα στην Ακαδημία του ΚΕΦΕ, το ΚΕΦΕ τότε ήταν στην Ιπποκράτους, μας διάλεξαν μάλιστα πριν ποιοι θα μπούμε μέσα, μας έδωσαν από ένα φυλάδιο τη μετάφραση αυτών που λεγόντουσαν στα ελληνικά για να μπορούμε να τα δώσουμε,
με την διαταγή ότι στη συνέχεια θα τα καταστρέφαμε. Δεν θα πέραμε μαζί μας, θα τα παραδίδαμε τα χαρτιά και θα καταστραφόντουσαν. Και έτσι και έγινε στη συνέχεια. Τη γράφανε όμως τώρα όλα αυτά. Μας έγινε η αποκάλυψη, η ειδική αποκάλυψη, ότι σε 8 χρόνια, τότε ήταν 1990, σε 8 χρόνια από σήμερα, από εκείνη τη μέρα, ένας άλλος λαός, κάποια άλλα εξωγήινα όντα που κατοικούν σε κάποιον άλλον πλανήτη, θα εισβάλλουν στη Γη. Ο σκοπός τους θα είναι να κατακτήσουν τη Γη. Θα γίνει ένας τρομερός πόλεμος, μια μεγάλη καταστροφή. Στον πόλεμο αυτό, ο οποίος πόλεμος θα είναι πνευματικός, οι μόνοι που θα μπορούν να προσφέρουν βοήθεια θα είναι οι οτοί της εντολογίας. Γιατί οι άλλοι άνθρωποι που δεν θα είναι οτοί, δεν θα έχουν τέτοιου είδους πνευματικές ικανότητες και δυνατότητες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα εξωγήινα όντα. Θα ξέρουν τα συνθήματα και τα παρασυνθήματα δηλαδή. Όχι, θα έχουν τις δυνατότητες να πετάνε στον αέρα πέρα από χώρα, από τόπο, από χρόνο και να κάνουν οτιδήποτε θέλουν. Είναι λοιπόν, αυτοί που λέει ότι διαβάζουν και πίσω από τον τοίχο. Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι οι υπεράνθρωποι. Ναι, ναι. Το άκουσα και αυτό. Αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε εμείς τώρα για να βοηθήσουμε, ο καθένας από εμάς θα έπρεπε να λογιστεί τη μεγάλη ευθύνη της καταστροφής της ανθρωπότητας, της καταστροφής του πλανήτη, και για να μπορέσει να βοηθήσει, επειδή οι άλλοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, δεν έχουν τέτοιου είδους, δεν βρίσκονται σε τέτοιο επίπεδο όπως εμείς που καταλαβαίναμε, θα έπρεπε να κάνουμε ό,τι ήταν δυνατό και ό,τι μπορούσαμε, να φέρουμε περισσότερο κόσμο στη εντολογία, να πουλήσουμε όλο και περισσότερα βιβλία, να τους πιέσουμε να ανεβούν όλο και σε περισσότερα επίπεδα, να προχωρήσουν γρήγορα, να φτάσουν στο clear, στο πνευματική ελευθερία, να προχωρήσουν στο ότι, στις ικανότητες των υπερανθρώπων, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την καταστροφή. Και θα κλείσω με την επιβεβαίωση μέσα από αυτό, από το βιβλίο που έδειξα και πριν, όπου λέει «Η γη είναι κόλαση και είστε εδώ, υποθέτω, μέχρι να αναμορφωθείτε». Είναι λόγια του ίδιου του Χάμπαρτ. Αλλά υπάρχει μία φυλή ακριβώς τώρα στο εξώτερο διάστημα και αυτή η φυλή δεν πολύ ενδιαφέρεται για εσάς. Δεν ενδιαφέρεται και πολύ. Και μερικοί από εσάς, χωρίς πολλές φασαρίες, μπορείτε να κάνετε μία επαφή διαμέσου. Διότι κάμπος από τη θήτα γραμμή σας έμεινε εκεί έξω. Μια αναφορά δηλαδή ότι τα ότι, τα μέλη τη υψηλά ανώτερα κλιμάκια της εντολογίας έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επαφές με άλλους πλανήτες, σε κάποια άλλα σημεία να φέρουν, να βλέπουν, να έχουν πλήρη επίγνωση του 100% με το δικό μου σώμα, αλλά ταυτόχρονα 100% είμαι και σε κάποιο άλλο σώμα, και να έχουν και πολλές άλλες επιγνώσεις. Ναι. Και για την καταγωγή του ανθρώπου, ότι... Είναι αυτοί που διαβάζουν πίσω από τον τοίχο, έτσι. Είναι που διαβάζουν και πίσω από τον τοίχο, επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά. Λέει ένα ναι. Ότι μπορεί να διαβάσει και πίσω από τον τοίχο, να δει τι γίνεται μπορεί πίσω από τον τοίχο. Πάρα πολλά πράγματα. Ναι, είναι απειλαγμένο από τους... Να δει τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Ναι. Σε κάποιο συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Μα πάνω από τη θρησκεία, ο Χάμπαρτ αναφέρει ότι υπάρχει μυστικισμός και αυτό είναι το περισσότερο, το μεγαλύτερο καλό, ότι η μαγεία και ο μυστικισμός είναι αυτά από τα οποία βγήκανε, μέχτηκαν όλες οι υπόλοιπες θρησκείες. Ναι. Τελειώνοντας λοιπόν, αφήσατε το κέφι με την πικρή εμπειρία, με την γεύση αυτή. Φίλοι και φίλες, άλλη μια αφύλακτη διάβαση έφτασε στο τέλος της. 4 χρόνια λειτουργεί η τηλετόρα, χτες είχε γενέθλια και νομίζω ότι είναι η εκπομπή αυτή έσπασε κάθε ρεκόρ, 4 ώρες και ένα τεράστιο. Μάλλον 4,5 ώρες περίπου. Είσαστε κοντά μας και εμείς εδώ μαζί με τον πατέρα Αντώνη Αλευζόπλο και την κυρία Τουλούπη σας δώσαμε κάποιες απαντήσεις, δεχτήκαμε κάποιες ερωτήσεις. Ο πατέρας Αλευζόπλος και η κυρία Τουλούπη έδωσε κάποιες πάλι απαντήσεις. Κάναμε την πρόσκληση για την άλλη Παρασκευή. Δεν ξέρω αν ομιλών εάν θα είναι εδώ. Ίσως βρίσκομαι στο εξωτερικό, θα είναι κάποιος άλλος όμως από το σταθμό για να διευθύνει τη συζήτηση. Ο σταθμός είναι ανοιχτός για κάθε διάλογο. Αλλά από τη σημερινή συζήτηση θα καταλάβατε ότι για κάποια θέματα, για κάποια σημεία από όλα αυτά τα προβλήματα, αγγίζουμε τα όρια του παραλογισμού.
Βέβαια, εδώ αποδεικνύονται σημεία και τέρατα, αποδεικνύεται βέβαια και η ανάγκη ότι πρέπει να επέμβει η πολιτεία, όπως έχουν επέμβει πολλές κυβερνήσεις, όπως έχει επέμβει και το Ευρωκοινοβούλιο, γιατί αστεία-αστεία, διάφορες και ποικίλες οργανώσεις με επικεφαλής αυτή την σαντολογία απειλούν τα νιάτα, απειλούν τα υγεία μυαλά που έχουν τα νέα παιδιά, απειλούν πάνω απ' όλα κάποιο μέλλον κρατών και ειδικά και το μέλλον τούτου τόπου που δεν έχει να στηρίζεται πουθενά άλλο παρά μόνο στην Ορθοδοξία, στον Ελληνισμό και στις παραδόσεις. Θέλω να πω και κάτι άλλο σε όσους από την προηγούμενη Παρασκευή μέχρι σήμερα έχουν επιδοθεί σε κάποιες απειλές τηλεφωνικές, σε κάποια ανώνυμα γράμματα για τη ζωή μου, για την ύπαρξή μου, για την εφημερίδα μας, για το κανάλι μας, ότι ο Ομιλών από πολλά χρόνια έχει κρεμάσει την κάπα του, δεν τον ενδιαφέρουν ούτε οι απειλές, ούτε νοιάζεται από τις απειλές, ούτε πτωείται από τις απειλές. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το συναντήσετε, δεν έχει φρουρούς, δεν έχει πρόσθετους σας στη φύλακες, παρόλο που προτάθησαν, τίποτα. Είναι γνωστά τα δρομολογιά του, μπορείτε εκεί να το συναντήσετε, μπορείτε εκεί να το σκοτώσετε, αλλά ένα πράγμα δεν σκοτώνεται, ούτε η θέληση, ούτε το φρόνημα, αλλά ούτε και οι ιδέες. Φίλοι, φίλες, μια εκπομπή ακόμα, μια φύλακτη διάβαση, τέλειωσε. Θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Αντώνια Λευζόπουλο, αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος σηκώνει ένα μεγάλο σταυρό και είναι σκοτάδι γύρω, ένα σταυρό που διάφοροι και ποικίλοι θέλουν να το προσθέτουν απάνω, ναζιστής, ιεροξαστής, ό,τι άλλο, εγκληματίας, φωνιάς, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, και ο άνθρωπος αυτός, ο παπάς αυτός που θεριεύει, επαναλαμβάνω, την αποσταμένη ελπίδα, έκανε μια έκκληση να βοηθήσουμε όλοι. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Και είπε κάτι χαρακτηριστικά, οι τόσες κυρίες που πηγαίνουν σε διάφορες άλλες οργανώσεις. Βέβαια, ο πατήρ Λευζόπουλος στο ίδρυμα αυτό, σε αυτή τον αγώνα και σε αυτή την αγωνία του δεν υπάρχουν ούτε τσάγια ούτε δημόσιες εμφανίσεις. Υπάρχει δουλειά. Καλεί όσους θέλουν να δουλέψουν να συνταχθούν κάτω από τον κοινό δρόμο και τον κοινό σκοπό. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την κυρία Ανατολούπη για το θάρρος της, για τη γενοψυχία της, για την τόλμη της να έρθει εδώ στην εκπομπή, να αντιμετωπίσει το μέγεθος ενός μεγάλου οργανισμού όπως είναι η Σαντολογία στο εξωτερικό, αλλά και εδώ όπως είναι το ΚΕΦΕ. Τους ευχαριστώ και τους δυο. Εύχομαι ο Θεός να βοηθήσει το έργο τους και εύχομαι ο Θεός να σώσει την Ελλάδα από κάποιες νέες απειλές αιρετικών και παραθρησκευτικών οργανώσεων που έρχονται. Καλή σας νύχτα.